Παντελής Κωνσταντίνου, δεύτερο παιχνίδι, στο δεύτερο τελικό η ομάδα σας ήταν πίσω στο σκορ 1-14. Φάγατε πάρα πολύ ενέργεια να φτάσετε την αναγέννηση, το καταφέρατε. Σήμερα βρεθήκατε πίσω με 21 και τους περάσατε στο σκορ, αλλά φάγατε πάρα πολύ ενέργεια πάλι. Αυτό είναι ο λόγος που η ΑΕΛ, ενώ έδειξε ότι μπορεί κάλλιστα να πάρει το πρωτάθλημα, στο τέλος είναι πίσω με 2-1 νίκες. Αυτό είναι ο λόγος, coach. Καταρχάς, θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στα κορίτσια μου. Όπως και να ξεκινήσαμε, είναι αλήθεια και στα δύο παιχνίδια ξεκινήσαμε ενοχελικά. Μείναμε πίσω στο σκορ και τρέχαμε να φτάσουμε. Όμως το να δείχνεις χαρακτήρα και να φτάνεις ένα σερί, ξέρω εγώ, 20 πόντους, σημαίνει αυτή η ομάδα έχει να δώσει πάρα πολλά. Και αυτό που θέλω να πω, ένα μήνυμα, θέλω να ευχαριστώ αρχά στον κόσμο που ήρθε η ώρα 8.30 το βράδυ. Είναι αργά, κοιτάμε παιδάκια στην κερκίδα να παρακολουθούν τον αγώνα και να εθαρρύνουν τα κορίτσια. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα ότι το ερχόμενο παιχνίδι πάμε στην έδρα μας. Εκεί θα είναι πολύ δύσκολα πράγματα με τον κόσμο μας στο πλευρό μας και θα επιστρέψουμε εδώ και θα κριθεί το πρωτάθλημα εδώ. Από το Σολομονίδης είναι δύσκολο να περάσω. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε και η ΑΕΛ έδειξε σε όλη τη σειρά των τελικών ότι μπορεί καλύτερα να φτάσει μέχρι τέλους, διότι έχετε μια παίχτρια η οποία λέγεται Πέτρα Όλοβιτς και είναι πραγματικά καταπληκτική. 25 πόντους σήμερα και 9 rebound και μπορώ να σου πω ότι ήταν το χειρότερο από τους τρεις τελικούς. Εντάξει, ήταν εξαιρετική. Τι να πείτε, πες μου για την Πέτρα Όλοβιτς, η οποία φέτος είναι ακόμη καλύτερη στα 32 της. Δεν ξέρω πού είναι το ταβάνι της ίδιας. Λοιπόν, εγώ θα πω για την Πέτρα με 2-3 λέξεις ότι είναι η καλύτερη παίχτρια στην Κύπρο. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να τελειώσει με οποιοδήποτε τρόπο θελήσει και να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Προσθέσαμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι της και αυτό φαίνεται μέσα από τη χρονιά που κάνει φέτος. Και πιστεύω ότι η Πέτρα ειλικρινά ακόμα και στα 32 δεν έχει ταβάνι και δεν μπορεί να σταματήσει τώρα. Είναι νωρίς ακόμα. Θεωρώ ότι στο χειρότερο της παιχνίδι σήμερα στους 25 πόντους. Την Κυριακή θα είναι πάλι σε πιο ψηλές πτήσεις για να βοηθήσει την ομάδα μας να φτάσει στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι που θα κρίνει και τον προαθλητή. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση για να σε αφήσω. Ήδη μας περίμενες για να τελειώσουμε με την άλλη ομάδα και σε ευχαριστούμε. Πάτε τη Δευτέρα είναι ο τέταρτος τελικός. Δεν ξέρω, έχει οριστεί η ώρα ή ακόμη. Νομίζω δεν έχει οριστεί. Τέταρτος τελικός. Πάτε για να ισοφαρίσετε και να έρθετε εδώ να φέρετε τη σειρά σε ένα πέμπτο και τελευταίο τελικό. Πώς θα προσεγγίσετε εκείνο το παιχνίδι, το σημερινό μας τελείωσε. Πώς θα το προσεγγίσετε, Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Βλέπετε ότι η αναγέννηση στοχεύει και βασίζεται σε μια παίχτρια. Αν με ρωτάτε εμένα, είναι η Κάσιντι, ας πούμε, η ξενιτής είναι τεράστια παίχτρια και βασίζεται όλο το παιχνίδι σε αυτήν την παίχτρια. Αν καταφέρουμε να σταματήσουμε την Κάσιντι, θεωρώ το παιχνίδι θα είναι στα μέτρα μας. Κάνε triple-double όμως η Τόρλακ σήμερα, έτσι. Η Τόρλακ είναι βασικό κομμάτι, απλά είναι ότι όταν προσπαθείς να σταματήσεις μια παίχτρια, μένουν πιο άλλες παίχτριες λίγο ακάλυπτες, να το πω. Ναι. Και έτσι έγινε και αυτό που είπατε, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι θα είμαστε μια χαρά την Κυριακή και τη Δευτέρα για να αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει την αναγέννηση, όπως αρμόζει στη φανέλα της ΑΕΛ και στην ιστορία της. Παντελή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία τη Δευτέρα και θα τα πούμε ξανά στο γήπεδο. Καλή συνέχεια στην ομάδα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.